Ένα χρόνο έχει περάσει από τη στιγμή που εγκαινιάστηκε το τελωνίο τη Νιφέα στον ομόρο Δόπη προ Βουλγαρία και αυτό που παρατηρεί ο εμπορικό κόσμο τη πόλη είναι ότι τελικά η κατανάλωση των Ελλήνων στη βουλγαρική αγορά είναι μεγαλύτερη από ό,τι το αντίστροφο. Ανοίγοντα τα σύνορα πριν ένα χρόνο, δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλε προσδοκίε και για την αγορά μα, αλλά κυριότερα όσον αφορά τον τουρισμό μα. Μετά από ένα χρόνο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι περισσότερο κόσμο ανέβηκε προ την Βουλγαρία και κατανάλωσε. Μάλωσε, παρά κατέβηκε, παρά ήρθε και επισκέφτηκε την Κομοτηνή και την αγορά της. Ε, μεγαλύτερη προσέλευση θα έλεγα είχαμε τους καλοκαιρινούς μήνες πέρσι... και πιστεύω ότι και φέτος θα γίνει το ίδιο... αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη εκροή προς την γείτονα χώρα και μεγαλύτερη κατανάλωση από τον ελληνικό πληθυσμό εντός της Βουλγαρίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την περιοχή μα και ιδιαίτερα για την αγορά τη Κομωτινή. Οι Κομωτινέοι επισκέπτονται τι αγορέ και τη Βουλγαρία και τη Τουρκία, αν και υπάρχουν και εκείνοι που προτιμούν τι γειτονικέ χώρε περισσότερο ω τουριστικού προορισμού παρά ω αγορέ, όπω υπάρχουν και εκείνοι που προτιμούν μόνο την τόπια αγορά. Πηγαίνει. Τη Βουλγαρία πάει και η Τουρκία πάει. Δεν έτυχε να πάω δεν έτυχε να πάω καθόλου. Μία φορά που πήγαμε για φαγητό, μια Κυριακή σαν εκδρομή και γυρίσαμε πίσω. Ο κόσμο πηγαίνει όμω, η κομμωτινή. Η κομμωτινή από ό,τι ακούω να πηγαίνει. Δεν εμπιστεύομαι τα βουλγάρικα προϊόντα όσο τα ελληνικά. Α... Δεν θα το έκανα. Θα πήγαινα ίσω για μια βόλτα, να δω το τοπίο. Αυτά μόνο. Όσο για τι αγορέ που προτιμούν να κάνουν οι κομωτεινέοι στη Βουλγαρία, αυτέ εστιάζονται κυρίω σε προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πρέπει να στηρίξουν την τοπική αγορά. Πρέπει το Πάσχα και τι Άγιε Μέρε αυτέ που έρχονται να μείνουμε εντό τη τοπική αγορά, να ενισχύσουμε τα καταστήματα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα γυρίσει σε εμά και στα παιδιά μα. Είναι μια κίνηση η οποία είτε μέσω δουλειά είτε μέσω ε, άλλων καταστάσεων θα γυρίσει επιχειρήσει στις ίδια τη στις οικογένειε μα και στην εύρωστη λειτουργία των οικογενειών μα. Οι έμποροι τη Κομοτινή πάντω προσπαθούν να βρουν τρόπου να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό ενώ ψυχέ του Πάσχα και καλούν τον κόσμο να στηρίζει τα τοπικά προϊόντα. Πήγα, ναι. Θεωρείτε ότι είναι ευθυνότερα και οικονομικότερα. Πήγα μόνο. Ναι. Θεωρείτε ότι είναι οικονομικότερα. Και... Οικονομικότερα, ναι.